Καλησπέρα φίλοι. Πάει καιρός από τότε που έχω βγάλει κάτι ζωντανό. 23 Ιουλίου 2021. Όπως γνωρίζετε, βαλόμεθα πανταχώθεν με πληροφορίες και βαλόμεθα με πολλά ψεύδι και δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε πλέον τις αλήθειες από τα ψέματα. Προσπαθώντας λοιπόν να βρούμε κάτι σταθερό, μια σταθερή αξία, αναδιφώντας αυτόν τον κόσμο που όλο μεταβάλλεται και αλλάζει και μεταλλάσσεται, όπως ένας ιός εξάλλου, το μόνο σταθερό τελικά είναι η φαντασία, όπως εγώ πει. Η φαντασία. Και η φαντασία εμπνέεται από μούσες. Οι μούσες είναι παραγωγό του Μανθάνο. Και διόλου τυχαίως, μυθολογικά, η μητέρα των μουσών, όπως έχω προειπεί και σε άλλη παρουσίασή μου, είναι η μνημοσύνη, δηλαδή η μνήμη. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει η μνήμη με τις μούσες, εφόσον οι μούσες είναι παράγωγο του ρήματος Μανθάνο, επαφίεται στην μνήμη η μάθησή μας. Η μάθηση δεν είναι μόνο οι στιγμές ή απλές οι πληροφορίες που παίρνουμε από το σχολείο. Η μνήμη είναι και ακούσματα, η μνήμη είναι ο πολιτισμός, είναι τα κανακεύματα που, της φύσεως, το κυλάρισμα του νερού, το θρόισμα των φύλων. Υπήρξε μια εποχή που οι άνθρωποι τα άκουγαν αυτά τα πράγματα και όλα ήταν οργανικά, ακόμη και η μουσική που παρήγαγαν. Στις μέρες μας έχουμε εκτεθεί σε ακούσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με μνήμη, καμία σχέση με μούσες. Ευτυχώς υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που κόπτονται να επαναφέρουν τη μουσική. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Νικόλαος Μπράς, ο οποίος έχει ένα εργαστήριο, μουσικό εργαστήριο στην Αθήνα και αναπάντεχα προ 3 ετών ένας φίλος με σύστησε στο εργαστήρι του και μου παρέδωσε μία λίρα. Αγόρασα μία λίρα από το εργαστήρι αυτό, αρχαία ελληνική λίρα, η λίρα του Ερμού. Η λίρα του Ερμού είναι αυτή που θα σας δείξω τώρα. Είναι το πρώτο εργάνο που έπεσε στα χέρια μου, το 2018. Λέγεται η λίρα του Ερμού επειδή ο Ερμής την έδωσε σαν δώρο στον Θεό Απόλλωνα. Και ο Θεός Απόλλωνας την έδωσε στον Ορφέα. Έχει αυτόν τον ήχο. Αρχικώς ήταν κατασκευασμένη από το κουβούκλιο, το καβούκι αυτό της Χελώνης. Αυτό τώρα είναι ξύλινο που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό είναι δέρμα ζώου, τεντωμένο. Και οι χορδές είναι από τα έντερνα ζώων, όπως η αρχαία λύρα. Ακούτε τον ήχο που βγάζει η λύρα Ερμού, επειδή σας κάνω απόψε μια παρουσίαση 3 οργάνων. Ήχος ονειρικός. Με αυτό τώρα λοιπόν έμαθα κουτσά στραβά να παίζω μόνος μου σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα θα έλεγα και αυτό το όργανο ήταν απαραίτητο σε σπίτια των κλασικών χρόνων ως μέρος, αναπόσπαστο μέρος της παιδείας. Εφόσον οι μούσες διδάσκουν, είναι, και όπως είπα είναι από το Μανθάνο, και ο Πλάτωνας κάνει αναφορά στο σημαντικό ρόλο που παίζει η μουσική στη διαμόρφωση των ελληνοπαίδων, της παιδείας στα παιδιά. Αρχίζει λοιπόν και την πολιτεία του σε ένα σημείο να αναφέρεται ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να μάθει ο νέος είναι να εκτεθεί σε μουσική η οποία εμψυχώνει και προκαλεί ανάταση ψυχής και όχι να εκτίθεται σε ήχους οι οποίοι υποβιβάζουν την ψυχή ή διεγείρουν ζώδι πάθη. Και πρότεινε ο ίδιος τα όργανα αυτά, τα έγχορδα, τα ελληνικά. Και ο Πυθαγόρας έκανε ειδική μνήμα στη μουσική, ο οποίος όρισε εξάλλου και τις νότες, και είπε ότι
κάθε βράδυ στους μαθητές του, πρωτού κοιμηθούν, να έχουν ένα ελληνικό έγχορδο όργανο και να παίζουν σκεπτόμενοι τι έπραξαν, τι θα έπρεπε να είχαν πράξει και τι θα πρέπει να πράξουν στη ζωή τους. Κάθε νύχτα πρωτού κοιμηθούν. Πραγματικά είναι μια ψυχαγωγία με την έννοια της λέξεως ψυχαγωγία, δηλαδή άγει την ψυχή, το άκουσμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάθεται και να απλώς να τσιμπάει τις χορδές και ο ήχος είναι πάντα μαγικός. Αυτό το δεύτερο όργανο, το οποίο ήταν δώρο του εργαστηρίου του Νικόλαου Μπράς προς τιμή μου, είναι η φόρμιγκα. Η φόρμιγκα είναι το όργανο με το οποίο, δια του οποίου ο Όμηρος απήγγειλε τις ραψοδίες του. Έχει άλλο ήχο από αυτό που ακούσατε τώρα. Ακούτε. Μαγικός ήχος, δεν παίζεται μόνο κατά τον τρόπο που παίζω, σαν την άρπα, παίζεται επίσης και με αυτόν τον τρόπο. Φόρμιξ λοιπόν. Πραγματικά τα παιδιά Σοκράτης και Ηρακλής, δηλαδή ο Ηρακλής είναι ο γιος του Νικολάου Μπράς, Μπραουδάκης το όνομα, είναι από την Κρήτη μάλιστα ο κύριος Μπράς, καλλιτεχνικά το όνομα σε Μπράς το εργαστήρι του. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, όπως μπορείτε να δείτε και το φινίρισμα εδώ πέρα των οργάνων, πιστά αντίγραφα των αρχαίων ελληνικών οργάνων από αγγειογραφίες. Δεν μπορούσα λοιπόν να αντισταθώ στον πειρασμό να παραγγείλω το απόλυτο όργανο. Προτριών μηνών, εξέφρασα την επιθυμία μου να αποκτήσω την κιθάρα του Απόλλωνος. Μάλιστα, αυτού του κυρίου που ατενίζει αγέροχα πάνω το γραφείο μου. Και μέσα σε 3 μήνες πραγματικά έφτασε στα χέρια μου αυτό το υπέροχο όργανο του οποίου η τέχνη είναι ανυπέρβλητη. Μπορείτε να δείτε μόνοι σας. Είναι η κιθάρα του Απόλλωνος. Είναι ο πρόγονος της κιθάρας. Το ηχείο είναι εδώ πέρα που βλέπετε, στη μέση. Ο ήχος είναι μαγικός. Και είναι αντάξιος του Απόλλωνος, εφόσον ο Απόλλωνος είναι ο θεός του φωτός και δει ο οργανοπαίκτης υπό τις νότες του οποίου εχόρευαν κυκλικώς οι μουσες επάνω στο όρος ελικών. Εκεί πέρα που ήταν οι ελίκες, τα δέντρα, τα ψηλά που πήγαινε προς τον ουρανό, προς το φως. Ουδόλως τυχαίως λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι συμβολισμοί και να αποκωδικοποιήσουμε λοιπόν όλα αυτά, θα καταλάβουμε τι εστί μουσική. Διότι, όπως έχω πει πολλές φορές, οι ηχόρυθμοι στους οποίους εκτίθενται αυτή η γενιά και οι τελευταίες γενιές, τουλάχιστον μόνο μουσική δεν είναι. Είναι ηχόρυθμοι. Που και που ακούμε ένα μέλος το οποίο μας συγκινεί στο ηλιακό πλέγμα εδώ πέρα και θέλουμε να το ξανακούσουμε και ηχεί μέσα μας και αισθάνομαι μια ανάταση ψυχής. Εξαρτάται βέβαια και από το είδος ανθρώπου που είναι κανείς, αν έχει την ικανότητα να συντονιστεί με αυτούς τους κραδασμούς. Έτσι λοιπόν έφτασε στα χέρια μου αυτό το όργανο το υπέροχο, το οποίο βέβαια το παλεύω να το στρώσω γιατί θέλει, είναι ξύλο και έντερνα τα οποία πρέπει να πάρουν τη μορφή τους και ώστε να παράγουν τον ήχο το επιθυμητό. Και καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτό είναι το απόλυτο όργανο με το οποίο ο Απόλλωνας χάιδευε τις ψυχές των μουσών οι οποίες χόρευαν πάνω στο όρος ελικών. Τι μας λέει ο μύθος? Χόρευαν κυκλικώς. Και η μουσική του Απόλλωνος οδηγούσε προς τα πάνω, έξω και ελικόνας. Έχουμε τη λέξη ελικόπτερο, κάτι που ελίσσεται προς τα πάνω, προς το φως, προς τον ήλιο. Ο συνδυασμός των χορευτών που χόρευαν χέρι με χέρι έχει και μια φιλοσοφική
έννοια, ένα φιλοσοφικό πρόσημο. Αν υπολογίσουμε ότι οι μούσες χόρευαν χέρι-χέρι με τις τρεις χάριτες, τον θεό του πολέμου, τον Άρη, την θεά του έρωτος, την Αφροδίτη και, μου λείπει, και η πιο σημαντική από όλες, η αρμονία, καταλαβαίνουμε ότι η μουσική πρέπει να οδηγεί τον άνθρωπο προς τα πάνω, προς το φως, πρέπει να του προκαλεί κίνηση με χάρη και όχι σπασμωδικές κινήσεις, πρέπει να τον εναρμονίζει με την φύση, εξού και η αρμονία, η οποία είναι κόρη του Άρεως και της Αφροδίτης. Και να μου πείτε τι σχέση έχει ο Άρης, ο Θεός του πολέμου, με τη μουσική. Και βεβαίως έχει σχέση, διότι μέσα από τα ετερόνυμα τα οποία έλκονται προκύπτει η αρμονία. Η κόρη λοιπόν του Άρεως και της Αφροδίτης ήταν η αρμονία, εφόσον τα δύο αντίθετα, συμβατά αντίθετα, αψηφώντας την πολιτική ορθότητα του Διός, ο οποίος υπάνθρεψε την Αφροδίτη με τον κουτσό και όχι τόσο σφριγγυλό ύφεστο, για πολιτικά ορθούς λόγους, ώστε να μην φιλονικούν οι θεοί πάνω από τα κάλλη της Αφροδίτης. Παρά τα αυτά, η Αφροδίτη τον απάντησε με τον σφριγγυλότατο Άρη, το θεό του πολέμου. Υπάρχει συμβολική σημασία. Ο έρωτας προκαλείται από αντίθετα τα οποία είναι συμβατά και όχι μη συμβατά. Παρόλο που δεν ήταν, ήταν διαφορετική η Αφροδίτη από τον ύφεστο, το σωστό διαφορετικό ήταν ο Άρης. Και γιατί ο Άρης, ο πόλεμος, πολύ απλά, μάχησε για αυτό που αγαπάς. Μάχησε για τον έρωτα. Άρα είναι φιλοσοφία η μυθολογία μας. Δεν έχει καμία σχέση με παραμύθια. Υπάρχει, είναι επιστήμη, ψυχανάλυση, αν θέλετε, κωδικοποιημένη. Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα το μαγικό ήχο. Κουτσά στραβά, το έχω μάθει. Τα δάχτυλά μου είναι λίγο άτσαλα, γιατί οι χορδές είναι πλησιέστερες η μία στην άλλη από τα προηγούμενα όργανα που σας έδειξα. Αλλά θα σας παίξω μερικά κομμάτια. Αν έχετε υπομονή, τα ακούτε. Ή τα ακούτε και αργότερα. Ας αρχίσουμε με ένα που έχω ονομάσει και έχω ξαναπαίξει, το οποίο το αποκαλώ Αριστόσφαιρα. Αλλά πρωτού αρχίσουμε με την Αριστόσφαιρα, ας ακούσετε λίγο γενικότερα τον ήχο που βγάζουν οι χορδές σε συγχορδίες. Thank you.
Αυτό το κομμάτι το συνέθεσα προμερικών εβδομάδων, ονόματι αριστόσφαιρα. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αριστόσφαιρα σε μια άλλη μου παρουσίαση. Το επόμενο κομμάτι που ακούσατε επίσης το έχω ονομάσει Απολλώνια. Αριστόσφαιρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κιθάρα του Απόλλωνος. Θα παίξω ένα τελευταίο για σας που θέλετε να ακούσετε γνήσια ελληνική μουσική, το οποίο το έχω ονομάσει το Δίνοντι Ηλίο και το έχω αφιερώσει σε ένα φίλο ο οποίος είναι κλοιπόν πλέον, τον Νικόλα Ζαχαριδάκη. Όταν έπαιζε αυτό το κομμάτι έδιε ο ήλιος. Όταν έφυγε ο Νίκος, προ τριών μηνών, εφόσον το είχα πέσει το κομμάτι, 6 μέρες αργότερα η σύζυγός του μου στέλνει ένα μήνυμα και μου είπε ότι έδισε ο ήλιος μου, έχασα τον ήλιο μου. Ούτε ήξερα ότι ήταν κατάκητος και άρρωστος, αλλά αυτό το κομμάτι βγήκε κατά την περίοδο αυτή.
Αυτά, φίλοι, αυτά για την λύρα Ερμού, τη Φόρμιγκα, την κιθάρα του Απόλλωνος, σταθερή αξία σε έναν κόσμο ο οποίος μεταλλάσσεται όπως ένας ιός και τα συμπτώματα είναι φανερά στις μέρες μας. Προκαλείται ένας διχασμός, μια σχιζοφρένεια, ένας παραλογισμός και όλα αυτά είναι προϊόντα αυτού που τίκτεται εν εποχή της πρώτης 40ετίας του καινούριου αιώνος. Διότι κάθε 2000ετίας τερματίζει το εκρεμές, κάθε τέρμα της ροπής του σημαδεύει αλλαγές. Είναι αυτό που καθορίζει τον ανθρώπινο παλμό κοσμογόνων γεγονότων, προκαλεί ερχομό, δεν θυμάμαι τους στίχους, αλλά το έγραψα το 1990 λέγοντας ότι μετά το 2000 θα υποστούμε ένα θάνατο και μία αναγέννηση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η αναγέννηση θα οριστεί κάποια στιγμή από τις μουσες, από τη μουσική. Και προτρέπω όλους σας να επενδύσετε στα ελληνικά όργανα. Υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι αυτό του Νικολάου Μπράς, στα Εξάρχεια Αθηνών. Ο Ηρακλής Μπράς, ο γιος του, και ο Σοκράτης, ο γαμπρός του Νικολάου Μπραουδάκη. Κάνω εξαιρετική δουλειά με αυτά τα όργανα, τους ευχαριστώ από καρδιάς και αυτούς και τον φίλο μου τον Γιώργο Αποστολάκη, ο οποίος με σύστησε στην Λύρα Ερμού και μετά έχει αυτό το επακόλουθο. Ας αποτελώσω κι εγώ ένα έναυσμα, ώστε να με ευχαριστήσετε και εμένα κάποια στιγμή που τα παιδιά σας οδηγήθηκαν σε μια άλλη ατραπό, πέραν από τις περιπατημένες των ημερών μας, που αντί να καλλιεργεί ψυχές, τις κακιεργεί. Επειδή τα ακούσματα και αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κακιεργούν τον άνθρωπο, δεν τον καλλιεργούν, δεν υπάρχει κάλλος. Η μόνη ελπίδα μας, δεν θα μ' αρέσει η λέξη ελπίδα, η μόνη οδός προς την επιτυχία μας, επιτυχία και όχι τύχη, όπως λέει και ένας φίλος μου, ο Στέλιος Σταυρουλάκης, ότι ο Έλληνας επιτυγχάνει, δεν βασίζεται στην τύχη. Λοιπόν, για να επιτυγχάνουμε λοιπόν τα πράγματα, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να ξεφύγουμε από τον παραλογισμό που μαστίζει την ανθρωπότητα στις μέρες μας. Τον συντονισμένο παραλογισμό και όσοι κατέχουν το νου καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ευχαριστώ, φίλοι, που με παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.